γίνεται κάτι σπουδαίο στη ζωή μας. Για να το δούμε λιγάκι γι' αυτό. Είναι στους Γαλάτες είναι, στο 5 κεφάλαιο και στο 6. Το βρήκαμε 5 κεφάλαιο και στο 6. Και όλα τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού έχουν πρακτική αγάπη για τον Θεό, γιατί ακολουθούν πρακτικά το Ευαγγέλιο. Όχι στο συνέστημα, αλλά στην πράξη. Στο 5 κεφάλαιο και στο 6.582. Το βρήκαμε όλοι. Αφού τώρα είμαστε μέσα στη Νέα Διαθήκη και στον Χριστό, προσέξτε τι υπάρχει μέσα στον Χριστό. Επειδή λέει στον Ιησού Χριστό, ούτε περί το μη έχει κάποια ισχύ του η ακροβιστή, αλλά η πίστη που ενεργείται δια της αγάπης. Όχι το συνέστημα αγάπης, αλλά προσφορά αγάπης. Να κρατήσουμε αυτό σήμερα. Η πίστη ενεργείται πώς, όχι στο συνέστημα, το συνέστημα είναι που εκφράζει την αγάπη, αλλά στην πρακτική προσφορά αγάπη ενεργείται. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη η μεγαλύτερη εντολή ήταν μία. Θέλεις αγαπάει Κύριε τον Θεό σου και τον συνάνθρωπο σαν τον εαυτό σου. Και όταν ο άνθρωπος προσφέρει τον εαυτό του στον Θεό και τον αγαπάει, τότε μπορεί να αγαπάει και τον συνάνθρωπό του, γιατί αντλεί αγάπη από τον Θεό. Που σημαίνει είμαστε γεννημένοι για να ζούμε με αγάπη με τον Θεό. Είναι η σύνδεσή μας. Γιατί στη σύνδεση της αγάπης ζει η πίστη. Η πίστη δεν ζει αν δεν υπάρχει πρακτική αγάπη. Δεν ζει. Η πίστη ζει στην αγάπη με τον Θεό. Και αυτό λέει τώρα στον Χριστό εδώ πέρα ο Παύλος. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περίτομη ούτε ακροβιστή όπως ήταν η εθνική. Αλλά τι υπάρχει, μια νέα κτήση που ενεργείται λέει πίστη με αγάπη. Και προσέξτε τι λέει, ενεργείται. Τι είναι η πίστη, είναι μια ενέργεια δύναμη. Ενέργεια είναι. Και όταν εγώ έχω αυτό που έκανα Αβραάμ, υπηρετώ τον Θεό πρακτικά. Προσφέρω τον εαυτό μου πρακτικά, τότε η πίστη τι κάνει. Είναι ενέργεια εξουσία στη ζωή μας. Τι κάνει, παίρνει αυτό που έχει ο Θεός και το ενεργεί επάνω μας, το επιβάλλει. Τι είναι η πίστη, ενέργεια εξουσίας είναι. Παίρνει αυτό που έχει ο Θεός και το εξουσιάζει στη ζωή μας. Και όταν η πίστη εξουσιάζει κάτι, υποτάσσεται το άλλο. Γιατί το φυσικό τι κάνει, υποτάσσεται στο πνευματικό. Που σημαίνει αφού γνωρίσαμε τον Χριστό, μπήκε το Άγιο Πνεύμα, έχει μπει ο Θεός μέσα και όλοι έχουμε πρακτική σχέση με τον Θεό, πρακτική. Και τι γίνεται, σε αυτό το κομμάτι ο Θεός μας εργάζεται και όσο μας εργάζεται ο Θεός γινόμαστε πιο πρακτικοί με τον Θεό. Και όσο γινόμαστε πιο πρακτικοί μεγαλώνουμε στην αγάπη για τον Θεό. Και αφού μεγαλώνουμε στην πρακτική αγάπη ενεργοποιείται η πίστη μέσα. Και καθώς ενεργοποιείται η πίστη είναι δύναμη εξουσία στη ζωή μας. Και καθώς ενεργοποιείται η πίστη, παίρνει αυτό που έχει ο Θεός και το επιβάλλει απλά στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός τι έκανε, έζησε σε ένα πολύ μεγάλο ανώτερο επίπεδο πίστης. Γιατί αυτό το ανώτερο επίπεδο πίστης ήταν στηριγμένο στην πρακτική του προσφορά προς τον Πατέρα. Και καθώς είχε πρόσφερε τον εαυτό του ημέρα και νύχτα στον Πατέρα, γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη είχαν μια ομάδα ανθρώπων, το είδαμε και την προηγούμενη Κυριακή, όπως ήταν ο Σαμσόν, ήταν ναζιραίος, αφιερωμένος στον Θεό. Που σημαίνει τώρα στη Νέα Διαθήκη μπορούμε όλοι να είμαστε αφιερωμένοι στον Θεό, γιατί ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. Αλλά για να έχουμε αφιέρωση στον Θεό πρέπει να παραδίνουμε, το είπαμε, το θέλω μας και την καρδιά μας κάθε μέρα στον Θεό. Γιατί ο Θεός τι κάνει, σέβεται την ελευθερία μας, σέβεται. Γιατί ο Θεός δεν πηγαίνει σε όλο τον κόσμο να επιβάλλει τον εαυτό του, γιατί σέβεται την ελευθερία των ανθρώπων. Όταν εγώ του λέω Κύριε πάρε το θέλω μου, πάρε την πίστη μου, πάρε την καρδιά μου, του δίνω το δικαίωμα να εργαστεί μέσα. Και τότε εκείνος εργάζεται αφιέρωση μέσα. Και αφιέρωση τι είναι, είναι πρακτική προσφορά στον Θεό. Προσφέρω τον εαυτό μου στον Κύριο και καθώς τον προσφέρω είναι αγάπη προς τον Θεό. Και καθώς είναι αγάπη προς τον Θεό ενεργείται η πίστη μας. Και καθώς ενεργείται η πίστη αυτή είναι η δύναμη για να ζήσουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει το πνεύμα των τελευταίων εποχών έχει νικηθεί. Πώς έχει νικηθεί, εξαιτίας της προσφοράς του Ιησού. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, Άγιοι των τελευταίων εποχών. Όχι θα νικήσουν, ενίκησαν τον διάβολο. Ενίκησαν το πνεύμα του φόβου. Πώς τον ενίκησαν,
με το αίμα του Ιησού Χριστού, με το λόγο της μαρτυρίας και δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου, που σημαίνει το έργο του Ιησού μας δίνει αφιέρωση πίστης στον Θεό. Και μπορούμε να προσφέρουμε ημέρα και νύχτα τον εαυτό μας στον Θεό και καθώς εμείς προσφέρουμε τον εαυτό μας, είναι πρακτική αγάπη και ενεργείται η πίστη, η εξουσία του Θεού. Και τίποτα δεν μπορεί να εξουσιάσει την εξουσία του Θεού που ζει μέσα μας. Δεν εξουσιάζεται. Το χρήσμα του Θεού δεν εξουσιάζεται. Αλλά εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ιησού, το παράδειγμα του Αβραάμ, το παράδειγμα των Αποστόλων και των Προφητών, απλά και να ακολουθήσουμε απλά τον Κύριο κομμάτι-κομμάτι. Γιατί στη βιασύνη γίνονται πολλά λάθη. Και ο Θεός θέλει να μας διδάξει να πηγαίνει εκείνος μπροστά και εμείς από πίσω. Όταν βιαστούμε θα κάνουμε λάθη. Και όταν κάνουμε λάθη χάνουμε το χρήσμα στη ζωή μας. Και όταν χάνουμε το χρήσμα χάνουμε τη δύναμη την πνευματική, περπατάμε στη σάρκα. Γι' αυτό πρέπει να πάμε σιγά σιγά με τον Κύριο. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ήταν Υιός υπακοής και ανάπαυσης στον Πατέρα. Πρέπει να εμπιστευτούμε τα πάντα στον Θεό. Γιατί ο διάβολος έχει μια τεχνική. Θέλει να σε κάνει να κρατάς τα βάρη σου. Θέλει να μας κάνει να κρατάμε εμείς τα φορτία στη ζωή μας. Ενώ ο Θεός θέλει να μας κάνει να τα αφήνουμε σε εκείνον τα φορτία. Όλοι έχουμε φορτία. Το μυστικό είναι να τα αφήνουμε στο Θεό πρακτικά. Το μυστικό είναι να τα αφήνουμε στον Κύριο σε πρακτικό επίπεδο. Και αφού εμείς τα αφήνουμε, εκείνος θα μας οδηγήσει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, από σοφία σε σοφία και από αλήθεια σε αλήθεια για να περπατήσουμε μαζί με τον Κύριο. Που σημαίνει πραγματικά πώς ενεργοποιείται η πίστη, καθώς υπάρχει πρακτική προσφορά στον Κύριο. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα μπήκε μέσα μας. Τι να κάνει το Άγιο Πνεύμα? Να φέρει κάθε μέρα το θέλημα του Πατέρα στη ζωή μας και εμείς να το αγκαλιάσουμε και να το υπηρετήσουμε. Και το θέλημα του Πατέρα έρχεται στη ζωή μας σύμφωνα με το μέτρο που έχουμε αναπτυχθεί. Ο Θεός δεν θα μου ζητήσει ποτέ να πράξω 100 κλειδιά πνευματικά, θα μου ζητήσει να πράξω το 1, μετά το 2, μετά το 3, μετά το 4 και έτσι μεγαλώνουμε στην πίστη, μεγαλώνουμε στην αφιέρωση, μεγαλώνουμε στην αγάπη, γιατί αποκτάμε μια πνευματική υπακοή προσφορά στον Κύριο. Και ακολουθούμε το πνευματικό κομμάτι του Θεού και η πίστη τι κάνει, ενεργείται, είναι μια εξουσία που ενεργείται. Και καθώς ενεργείται αυτή η πίστη τι κάνει, εξουσιάζει οτιδήποτε είναι στη ζωή μας, το υποτάσσει. Εξουσιάζει οτιδήποτε είναι μπροστά μας, το καθυλώνει. Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το χρήσμα της πίστης στη ζωή μας. Γιατί στην Παλιά Διαθήκη υπήρχαν τρεις διακονίες. Υπήρχαν οι βασιλιάδες, υπήρχαν οι προφήτες, υπήρχαν και οι ιερείς. Τώρα στη Νέα Διαθήκη αυτό το χρήσμα είναι μέσα μας. Και υπάρχουν τρία χρήσματα. Υπάρχει το χρήσμα του Λόγου του Θεού. Τι είναι το χρήσμα? Η ικανότητα, η δύναμη, η εξουσία. Το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Και υπάρχει το χρήσμα της πίστεως της ζωής. Τρία χρήσματα. Που σημαίνει ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα εκφράζονται στη ζωή μας. Γι' αυτό το μεγαλύτερο χρήσμα είναι στη γέννηση. Που σημαίνει στους τελευταίους χρόνους. Ο Θεός τι κάνει, έχει αυτό που είχε στη γέννηση. Για να δούμε τι είχε ο Θεός στη γέννηση. Οι τελευταίοι χρόνοι θα χρηστούν με αυτό που ξεκίνησε ο Θεός. Γιατί οτιδήποτε είναι να γίνει στον κόσμο έχει γίνει στις Αγίες Γραφές. Οτιδήποτε είναι να κάνει ο Θεός το έχει κάνει. Για να το δούμε στη γέννηση λιγάκι. Για να πάμε στο πρώτο κεφάλαιο, γέννηση. Τι έχει ο Θεός για τους τελευταίους χρόνους, έτσι. Και ξέρετε, αν δούμε το βιβλίο της γέννησης, τι κάνει, εκφράζει την αγάπη του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, έχει ζωή και τι κάνει. Δεν κρατάει την αγάπη για τον εαυτό του. Αλλά τι κάνει. Αφού είναι αγάπη, την προσφέρει. Και να δούμε πώς την προσφέρει ο Θεός την αγάπη. Στο 1 και στο 3. Και είπε ο Θεός, τι έκανε ο Θεός αφού είναι αγάπη. Είπε, μίλησε. Και αφού μίλησε ο Θεός, ας γίνει φως και έγινε φως και είδε ο Θεός το φως ότι ήταν καλό και διαχώρησε ο Θεός από το σκοτάδι και ο Θεός ονόμασε το φως ημέρα και το σκοτάδι το ονόμασε νύχτα και έγινε σφαίρα και έγινε πρωί ημέρα πρώτη. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, έχει μέσα του ζωή, τι κάνει.
εκφράζει τη ζωή με τη δύναμη της πίστεως. Το χρήσμα της πίστεως είναι αυτό. Και τι κάνει, προσφέρει την αγάπη και τη ζωή που έχει πρακτικά. Λέει να γίνει φως. Και εξουσιάζει το χρήσμα της πίστεως στο σκοτάδι και φέρει φως. Αυτή είναι η δύναμη της πίστεως του Θεού. Γιατί έχει αγάπη, είναι αγάπη, δεν την κρατάει για τον εαυτό του, την προσφέρει. Και καθώς την προσφέρει, το χρήσμα τι κάνει, η πίστη δημιουργεί. Η μέρα πρώτη δημιουργεί, η μέρα δεύτερη δημιουργεί, η μέρα τρίτη δημιουργεί, η μέρα τέταρτη δημιουργεί, η μέρα πέμπτη δημιουργεί, η μέρα έκτη δημιουργεί, την εβδόμενα πάβεται. Τι κάνει ο Θεός, εκφράζει τη δύναμη της πίστης του. Γιατί αυτή η πίστη στηρίζεται στην αγάπη που έχει για τον κόσμο. Είναι αγάπη και θέλει να δημιουργήσει. Που σημαίνει πίστη είναι μέσα μας και τι θέλει να κάνει η πίστη μας. Θέλει να εκφράσει δημιουργία από την καρδιά μας. Γι' αυτό είμαστε καλεσμένοι να εκφράσουμε δημιουργία. Είμαστε καλεσμένοι να εκφράσουμε το φως του Θεού. Είμαστε καλεσμένοι να εκφράσουμε την ικανότητα του Θεού. Και ο Θεός σαν Θεός Πατέρας που είναι και η πηγή της αγάπης που είναι, τι κάνει. Εκφράζει το χρήσμα της πίστεως με εξουσία στο σκοτάδι και το εξουσιάζει. Που σημαίνει η αγάπη τι κάνει, ενεργοποιεί την πίστη μέσα μας. Και αυτή η πίστη ενεργοποιεί, γιατί είναι χρήσμα η πίστη, είναι εξουσία. Ενεργοποιεί τη ζωή, την ευλογία του Θεού. Που σημαίνει είμαστε κανάλια για να εκφράσουμε πραγματικά αυτό που ζει μέσα μας και όλα στηρίζονται σε ένα πράγμα, στην αγάπη. Και η αγάπη τι κάνει, ενεργοποιεί την πίστη μέσα μας. Η αγάπη προς τον Θεό είναι το κλειδί. Και όταν εμείς καλλιεργήσουμε την αγάπη προς τον Θεό σε πρακτικό επίπεδο, τότε η πίστη θα κάνει τη δουλειά της μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα θα κάνει, θα κάνει το έργο του. Ο Λόγος του Θεού θα κάνει το έργο του μέσα μας. Γι' αυτό το είπαμε πολλές φορές, πρέπει να διαφυλάμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Γιατί αν δεν διαφυλάμε αυτό που έχουμε μέσα μας, ο διάβολος θα σπείρει το σπόρο του κόσμου μέσα μας. Και όταν η καρδιά μας έχει το Λόγο του Θεού και μπει και ο Λόγος του κόσμου, θα γίνει μίξη, έρχεται πνευματική πορνεία. Και όταν γίνει πορνεία, χάνεται η δύναμη να δημιουργήσει. Χάνεται η εξουσία της πίστης. Γι' αυτό τα παιδιά του Θεού διαφυλάνε αυτό που έχουν μέσα τους. Και μέσα μας έχουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα για να μπορεί η πίστη να δημιουργήσει, για να μπορεί ο Θεός να δημιουργεί μέσα από τη ζωή μας και να μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιεί την πίστη, την προσευχή μας, το στόμα μας, τα λόγια μας και να εκφράζεται μέσα από τη ζωή μας, γιατί είμαστε καλεσμένοι να ζήσουμε πίστη για τον Θεό. Και δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από την πίστη του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη του Θεού δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι από την αγάπη. Η πίστη του Θεού ενεργοποιείται μέσα από τη σχέση μας με τον Θεό. Που σημαίνει πραγματικά η μέρα και νύχτα ζούμε σαν παιδιά του Θεού και αφιερώνουμε τον εαυτό μας, αφιερώνουμε το θέλω μας. Γιατί το είπαμε, όλα είναι απόφαση. Το να έρθω στον Θεό είναι απόφαση. Το να μην έρθω στον Θεό είναι πάλι απόφαση. Το να κάνω μια σωστή επιλογή είναι απόφαση. Το να κάνω λάθος επιλογή είναι πάλι απόφαση. Και κάθε απόφαση έχει μια σπορά και ένα θερισμό. Και όσο εμείς παραδίνουμε το θέλω μας στον Θεό, παραδίνουμε την καρδιά μας στον Θεό, εκείνος μπήκε μέσα μας για να διευθύνει τη ζωή μας. Γιατί είναι αγάπη. Μπήκε μέσα μας για να κατευθύνει τη ζωή μας, γιατί είναι αγάπη. Και μπήκε μέσα μας για να ευλογήσει τη ζωή μας, γιατί είναι αγάπη. Και όσο εμείς συνεργαζόμαστε με τον Λόγο Του, με το φως που μας δίνει ο Κύριος, εκείνος μπορεί να εκφράσει την ικανότητά του μέσα από τη ζωή μας και να δημιουργήσει. Που σημαίνει, σκεφτείτε, στη γέννηση δεν υπήρχε φως, υπήρχε σκοτάδι. Και λέει ο Θεός, σκοτάδι να γίνεις φως. Διέταξε. Και η εξουσία της πίστης του Θεού τι έκανε, πήρε το φως του Θεού και το επέβαλε. Τι κάνει η πίστη, παίρνει αυτό που έχει ο Χριστός, το μεταφέρει μέσα και το επιβάλλει. Καθώς η πίστη εργάζεται από κομμάτι σε κομμάτι, από δόξα σε δόξα. Γι' αυτό λέει η Γραφή, θα πάμε από πίστη σε πίστη. Από αποκάλυψη σε αποκάλυψη. Και ο Θεός έχει για τους τελευταίους χρόνους ιδιαίτερα πράγματα. Ο Θεός θα μας φέρει. Εμείς πρέπει να είμαστε απλά μαθητές στον Κύριο. Εκείνος θα μας υψώσει. Καθώς εμείς ξέρουμε να κρατάμε καλά τον Κύριο.
Και ξέρουμε να αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε άνθρωποι τέλειοι.